Καλησπέρα σας. Και από μένα. Καλό μεσημέρι. Επειδή με βάση και το έτσι, χθεσινό αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ τα πήγε καλά, αλλά και εσύ συγκεκριμένα ήσουν πολύ σημαντικός για την ομάδα. Θα ήθελες να μας κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτή την αναμέτρηση? Νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα. Η Παναχαϊκή ήταν πολύ ανταγωνιστική και μας πίεσε αρκετά. Εμείς κάναμε αυτό που ήθελε ακριβώς ο προπονητής μας, προσπαθήσαμε δηλαδή να το κάνουμε. Και νομίζω έφερε και αυτό το αποτέλεσμα, μια νίκη με 3-0. Που ήταν πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, γιατί όπως ξέρετε είναι καινούργιος ο προπονητής. Και θέλουμε ακόμα χρόνο. Και εκείνος και εμείς για να γνωριστούμε. Επειδή αναφέρθηκες και εσύ στον καινούργιο προπονητή, στον κύριο Ρίτσι, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πολύ μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο συνυπάρχεται, αλλά θα ήθελες έτσι να μας μεταφέρεις, γιατί σίγουρα μπορείς να μας τα μεταφέρεις καλύτερα από τον καθένα, έχετε κάνει και προπονήσεις και είστε οι άνθρωποι που τον βλέπετε καθημερινά από το που έχει έρθει. Το πώς είναι αυτή η συνεργασία με τον κύριο Ρίτσι? Εντάξει, είναι λογικό να μην μας γνωρίζει, δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, θέλει λίγο χρόνο για να μας μάθει, αλλά μέχρι τη στιγμή νομίζω η συνεργασία μας είναι τέλεια, μπορώ να το πω και έτσι, γιατί δουλεύουμε πολύ καλά. Είναι και σαν άνθρωπος πολύ καλός και σαν προπονητής και νομίζω αυτό θα φανεί, αν φάνηκε κιόλας στο παιχνίδι, θα φανεί και συνέχεια ακόμα πιο πολύ. Μάλιστα. Χτες στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή δεν ήσασταν μόνοι σας, γιατί είχατε και τη στήριξη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό κάτι που σας βοήθησε παραπάνω? Σίγουρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όπου και αν είναι αυτό, εκτός έδρας, εντός έδρας, μας δίνει τεράστια δύναμη ώστε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που μας στηρίζει γενικά παντού και στη Θεσσαλονίκη και εκτός έδρας. Και θα θέλαμε να είναι και έτσι στη συνέχεια, γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Ποια θεωρείς δύσκολα? Συγγνώμη Γρηγόρη. Σωτήρη, ποια θεωρείς δύσκολα παιχνίδια? Γενικά νομίζω ότι το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όλα είναι δύσκολα και περίεργα παιχνίδια. Δηλαδή μπορείς να παίζεις με την Αλεξανδρούπολη και άμα δεν είσαι σοβαρός και όπως πρέπει μπορεί να σου κάνει ζημιά. Εντάξει, δεν θα πω για τον Ολυμπιακό που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, που είναι έτσι εδώ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε σοβαροί ώστε να παίρνουμε αυτό που πρέπει. Κανένα παιχνίδι δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί και θα το κερδίσουμε μόνοι. Θα κερδίσει μόνο. Πρέπει να ζοριστούμε και να είμαστε σοβαροί. Ναι. Στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό αυτό ισχύει. Δηλαδή όποιος χαλαρώνει πληρώνει και το ανάλογο τίμημα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό σε όλα τα αθλήματα, νομίζω. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Η έλευση του κυρίου Ρίτσι σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα της συνεργασίας σας, τι θεωρείς ότι άλλαξε? Μάλλον δεν αφορά το αγωνιστικό, αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, έτσι? Ναι. Εντάξει, είναι ένας σπουδαίος προπονητής με τεράστια καριέρα. Okay. Και μόνο που ήρθε στην ομάδα χωρίς να κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή δεν πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα, νομίζω ότι βοηθάει την ομάδα και στην ψυχολογία, αλλά και σου βγάζει το 100% αυτό που μπορείς να δώσεις. Μόνο και μόνο με την άφηξή του, έτσι. Ναι. Τώρα, στη συνέχεια που μας δουλεύει κιόλας και θα κάνουμε προπόνηση όλοι μαζί, νομίζω ότι θα δούμε μεγάλη βελτίωση. Δηλαδή, γιατί είναι ένας προπονητής που ξέρει πολλά πράγματα. Η προσωπικότητα του προπονητή ήταν κάτι που προσέθεσε κύρος στην ομάδα, σας ανέβασε ψυχολογικά, έτσι, έφτιαξε καταστάσεις? Κοιτάξτε τώρα, η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει 14 αθλητές οι οποίοι είναι όλοι σε πολύ καλό επίπεδο και είναι όλοι έτοιμοι να παίξουν. Αυτές οι ομάδες χρειάζονται ένα προπονητή ο οποίος να μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Το ξέρετε κιόλας και από τα άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι είναι κατάλληλος και στη διαχείριση και στο να μας βελτιώσει σε πολλά πράγματα τεχνικά. Νομίζω ότι τα έχει όλα. Σημαντικό. Τώρα, στο τεχνικό κομμάτι, στο αγωνιστικό, θέλει το χρόνο του να δουλέψει μαζί σας, να γνωριστείτε καλύτερα, να αντιληφθείτε τι ζητάει, να καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητες του καθενός από εσάς, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Θεωρείς, Σωτήρη, ότι
ο βασικό, και την κάνω την ερώτηση μαζί με τον Γρηγόρη, την κάνουμε σε όλους όσους φιλοξενούμε από την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ότι οι ομάδες που θα ανταγωνιστούν για το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, χωρίς να υπάρχει τρίτος να μπει ανάμεσά τους. Εγώ νομίζω, από ό,τι έχω δει τώρα από τις ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ένα, δύο, τρία σκαλιά πιο πάνω από τις άλλες ομάδες. Με διαφορά νομίζω. Δηλαδή πέρυσι μπορούσα να πω ότι υπήρχαν άλλες δύο ομάδες οι οποίες μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν αποδείξει. Ναι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Έχουν παιχτεί δύο αγωνιστικές. Mm. Αλλά από αυτά που έχω δει νομίζω ισχύει αυτό. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις ότι επειδή πέρσι σε είδαμε σε κάποια παιχνίδια και σε σημαντικά παιχνίδια, όχι μόνο στη διάρκεια της σεζόν και στους αγώνες με τον Ολυμπιακό στο φινάλε που σας χάρισαν και τον τίτλο, να παίζεις ακόμα και διαγώνες με τον Σακόγλου, γενικά τι περιμένουμε από σένα, δηλαδή τι στόχους έχεις και προσωπικούς πέρα από τους ομαδικούς που έχεις συνολικά με τον ΠΑΟΚ? Γενικά εγώ, εντάξει, δεν αγωνίζομαι σαν διαγώνιος, η θέση μου είναι ακραίος, αλλά άμα χρειαστεί και πιστεύει ο προπονητής ότι μπορώ να βοηθήσω, εννοείται πως θα το κάνω, δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ, ο στόχος ο δικός μου φέτος είναι, όταν χρειαστεί ομάδα, όπως προχθές ή όπως θες, συγγνώμη, όποτε χρειαστεί ομάδα να μπω μέσα και να παίξω, να δώσω το 101% ώστε να πετύχει ομάδα στόχος της. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος μου. Ώστε στο τέλος να έχουμε πετύχει αυτά που θέλουμε. Και ομαδικά και προσωπικά. Και επειδή είσαι και Έλληνας παίκτης, παρότι είναι ένα θέμα το οποίο έτσι μας απασχόλησε περισσότερο στο ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί ήταν και η αιτία που ουσιαστικά ταλαιπωρηθήκατε κι εσείς και δεν ξέρετε πότε θα ξεκινήσει όχι το πρωτάθλημα, θες να μας κάνεις και ένα σχόλιο για την απόφαση που έχει πάρει η Ελληνική Ομοσπονδία στο θέμα των ξένων? Εντάξει, τώρα αυτό το θέμα όντως μας έχει κουράσει και εμάς και τον κόσμο που ασχολείται με το βόλεϊ. Θέλανε από την αρχή να το περάσουν και το περάσαν. Ό,τι και να κάναμε εμείς νομίζω δεν θα γινόταν κάτι. Τώρα δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Εμάς δεν μας επηρεάζει κάπου αυτό. Εμείς ό,τι να κάνουμε θα το κάνουμε, είτε είναι 5, είτε 10, είτε 3 οι ξένοι. Πάντως φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη για το ελληνικό βόλεϊ και για τον Έλληνα αθλητή, σίγουρα. Εντάξει, είναι αρνητική γιατί καταρχήν έγινε τελευταία στιγμή. Αυτό άμα θέλανε να το κάνουν, θα πρέπει να το κάνουν πριν γίνει ο σχεδιασμός από τις ομάδες. Να πάρουν ξένους παίχτες και Έλληνες. Για μας τους Έλληνες δεν είναι καλό, γιατί όσο περισσότεροι ξένοι είναι, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση για μας να παίξουμε. Όχι ότι δεν μπορούμε. Αλλοιώνεται η μορφή του ελληνικού βόλεϊ, θεωρείς? Τον Ελλήν, ναι, μπορώ να πω ότι μπορεί να αλλοιωθεί. Mm. Αλλά και πάλι, το πιο άσχημο για μένα ήταν που το κάνανε τελευταία στιγμή και με αυτόν τον τρόπο. Άμα το κάνανε, δυναζόταν σε όλες τις ομάδες να μπορούν να κάνουν τις μεταγραφές που θέλουν, θα ήταν πιο δίκαιο. Νομίζω έτσι όπως έγινε. Καλά. Το ότι δεν είναι δίκαιο το καταλαβαίνουν και τα μωρά παιδιά. Και για ποιον έγινε και για αυτόν και αυτό το καταλαβαίνουν τα μωρά παιδιά. Τώρα, αν δεν τρέπονται για αυτό που έκαναν αυτοί που το αποφάσισαν με τον τρόπο που το αποφάσισαν, είναι γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Η χώρα που η λέξη ντροπή, ξέρεις, έχει εξαφανιστεί, είναι. Έχει χαθεί, δεν υπάρχει. Όπως έγινε και με το Λικάπ τώρα, που αλλάξανε και την προκήρυξη. Να ξέρεις ότι στο τέλος της φετινής περίοδου, πρωταθλητής, δηλαδή αν λέμε, ρε παιδί μου, τελειώνουν τα play-off και έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-2, θα υπάρξει νόμος, λέμε, υπόθεση κάνουμε, που θα αναφέρει ότι η πρωταθλήτρια μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο ομάδα εφόσον να κερδίσει 3-1 στους αγώνες. Δεν μπορεί με 3-2, να ξέρεις. Σωτήρη, να είσαι υγιής. Συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα πορεία του ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα, γιατί στο Λιγκάπ δεν καταφέρατε. Υγεία πάνω απ' όλα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου.